Κύριε Μαρακάκη, κύριε Θημίου, μένετε κοντά μας. Έχουμε εξέλιξη από το Τόκιο, Αθήνα, Τόκιο. Η Ευγενία έχει να μας μεταφέρει μια εξέλιξη ελπιδοφόρα, εγώ θα έλεγα. Καλημέρα, Ευγενία, διότι ο Ιακωβίδης είναι αυτός που μας γεμίζει ελπίδες για κάτι θετικό, για να μην πω και για ένα μετάλλιο. Καλημέρα από την Αθήνα. Ευγενία Γίτα. Είμαστε στην Άρση Βαρών στο Tokyo International Forum. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το δεύτερο γκρουπ στις Άρσης Βαρών, στην κατηγορία των 96 κιλών. Ο Θοδωρής Ιακωβίδης σήκωσε στο σύνολο 338 κιλά. Δεν θα σταθούμε όμως αυτό, θα σταθούμε στο γεγονός ότι ήταν ο τελευταίος του αγώνας ή η τελευταία του παράσταση στα πλατό. Μετά από 19 χρόνια, ναι, αποφασίζει να αποχωρήσει από την αγωνιστική δράση και από το άγαλμα, και από το άθλημα που αγαπά και υπηρετούσε με συνέπεια και αυτοθυσία όλα αυτά τα χρόνια. Τον είδαμε δάκρυα λύπης, γιατί ο ίδιος δεν ήθελε ουσιαστικά να σταματήσει, αλλά δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει να είναι σε τόσο υψηλό αγωνιστικό επίπεδο με τις συνθήκες προπόνησης που έχει. Δεν θέλω να πιστεύει ο κόσμος ότι το βάζω στα πόδια είναι μια χαρακτηριστική του δήλωση. Μέσα σε αυτά που είπε, που μίλησε μέσα από την καρδιά του, ο Θοδωρής Ιακωβίδης, είπε «Δεν μπορώ να πηγαίνω πλέον σε έναν φυσιοθεραπευτή και να δέχομαι να μην μου παίρνει λεφτά γιατί είναι φίλος μου». Τα πιο απλά πράγματα τα οποία βίωσε στην πορεία αυτή των 19 ετών. Έχει δύο συμμετοχές. Οι συνθήκες των προπονήσεων δηλαδή, έτσι. Οι συνθήκες των προπονήσεων και η στήριξη που δεν έχουν οι πρωταθλητές μας. Δεν αντέχει άλλο. Ευχαριστεί τον κόσμο για τα μηνύματα αγάπης που έχει δεχτεί όλα αυτά τα χρόνια. Από χθες που πήρε την απόφασή του και είπε ότι θα αποχωρήσω και υπηρέτησα την Άρση Βαρών με το δικό μου τρόπο, κάνοντας παραπομπή στο τραγούδι του Φρανκ Σινάτρα. Ειλικρινά ήταν συντετριμένος, δεν μπορούσε να κρατήσει τα δάκρυά του εδώ πέρα, θα δείτε κι εσείς τη δήλωσή του. Μάλιστα. Γιατί ήρθε στο μυαλό του, αναμόκλευσε όλα όσα βίωσε. Μιλάμε τώρα για τον Θόδωρο Ιακωβίδη. Ευγενία, αναμφίβολα η Άρση Βαρών μας είχε γεμίσει με μετάλλια πριν από αρκετές δεκαετίες Ολυμπιακούς Αγώνες. Αλλά όλα αυτά τα οποία μας περιγράφεις παραστατικά, ας ακούσουμε και ο ίδιος πώς τα αποτύπωσε στην κάμερα της ΕΡΤ. Και σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Θοδωρή, συγχαρητήρια για την προσπάθειά σου. Δεύτερη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. 338 κιλά στο σύνολο. Είσαι ικανοποιημένος? Εντάξει, η επίδοση αυτή δεν αντικατοπτρίζει. Συγχωρέστε με λίγο για το τρέμολο της φωνής. Είναι οι τελευταίες μου στιγμές στην εθνική ομάδα. Η επίδοση αυτή δεν αντικατοπτρίζει το 100% μου. Αντιμετώπισα κάποια προβλήματα τραυματισμού. Μετά το ευρωπαϊκό, το διάστημα του Απριλίου, Μαΐου και αρχές έκτου, ουσιαστικά ήρθαμε ένα μήνα βαριά προπόνηση, γαονική. Έφυγα από την Αθήνα με 150-180. Έκανα 156-182, δοκίμασα το 191. Δεν μπορώ να έχω παράπονο. Έκανα παραπάνω από αυτά που έκανα τις τελευταίες μέρες στην προπόνηση. Και μπήκα και το 191. Αυτή ήταν και η τακτική που είχαμε πει με τον Τριφύλλη, τον προπονητή μου, να ακολουθήσουμε. Να μπούμε, γιατί δεν είχαμε πολύ προπόνηση στα πόδια μας, για να μπούμε τρεις βαριές προσπάθειες, να κυνηγήσουμε περισσότερα πράγματα. Και μπήκαμε σιγά-σιγά, ξεκινήσαμε από χαμηλά, μετά σιγά-σιγά ανεβαίναμε και στο τέλος είπαμε να μπούμε μια προσπάθεια η οποία θα είναι πέρα από τις δυνατότητες που είχαμε και έτσι το κάναμε. Στο RSM μας βγήκε, στο ΖΤΕ μείναμε από δυνάμεις. Θοδωρή, εχθές το βράδυ γνωστοποίησες ότι υπηρέτησες το άθλημα με το δικό σου τρόπο. Αυτή τη στιγμή κλαίω όχι από στεναχώρια που δεν πήγα καλά. Δεν πήγα καλά φαινομενικά. Κλαίω γιατί τελείωσε όλο αυτό. Δυστυχώς δεν μπορώ να αποδώσω στο 100% και να έχω το κεφάλι μου ήσυχο για να κάνω προπόνηση και να μπορώ να αποδίδω αυτά που αρμόζει να αποδίδω σε αυτή τη σημεία που φοράω. Συγγνώμη αν για κάποιους νομίζω ότι το πάω στα πόδια, αλλά έχω κουραστεί πολύ, δεν αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση. Είναι πολύ λυπητερό να ντρέπεσαι να πας στο φυσιοθεραπευτή γιατί δεν σου παίρνει λεφτά επειδή ξέρει την κατάστασή σου. Είναι πολύ λυπητερό αυτό το πράγμα. Και εγώ δεν το αντέχω όλο αυτό. Θέλω να σταματήσω, θέλω να ηρεμήσω και το μόνο που θέλω είναι αυτή τη στιγμή να γυρίσω στους δικούς μου, την οικογένειά μου, τους φίλους μου, να τους αγκαλιάσω και να τους πω ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ και ήταν το κίνητρό μου όλα αυτά τα χρόνια να συνεχίζω αυτό. Σε ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
Αναμφίβολα, συγκλονιστικό στο κυκνιοάσμα του. Ο Ιακωβίδης είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος, του πρωταθλητισμού, του σκληρού πρωταθλητισμού, πίσω από τα φώτα, μακριά από χορηγίες, την υπερπροσπάθεια που κάνει χρόνια ένας αθλητής και έρχεται σε μια πλήρη αντιδιαστολή με αυτά τα οποία σχολιάζαμε λίγο νωρίτερα με τους καλεσμένους μας και που πολύ γλαφυρά μας περιγράφει και ο κύριος Μαρακάκης. Πόσο δυνατούς τους βλέπουμε, πόσο έτοιμους και όμως λυγίζουν γιατί υπάρχει και ανθρώπινη ψυχολογία. Βέβαια. Στην Αμερικανίδα τις τελευταίες ώρες, αλλά να και εδώ ο γιγαντάς μας, ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει τα πάντα και μπορεί να δώσει κι άλλο, σου λέει: Δεν αντέχω άλλο. Και σε λίγο θα έχουμε τον Τάσο του Σταλίκα, τον αθλητικό ψυχολόγο, για να μιλήσουμε γι' αυτό. Γιατί ο καθένας μας, στην καθημερινότητά του, στη δουλειά του, στην οικογένειά του, νιώθει κάποιες φορές να λυγίζει. Όταν έχεις τέτοιους υψηλούς στόχους, γιατί είναι υψηλός στόχος τώρα να είσαι πρωταθλητής ή να πάρεις ένα μετάλλιο και έχεις και την πίεση όλων που περιμένουν από σένα, απλά ο κόσμος όλο αυτό δεν αντέχεται. Μια πολύ διαφορετική εικόνα θεωρεί ότι είναι ένας γυάλινος άνθρωπος χωρίς αισθήματα, πέτρα που λέμε, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς. Και είδατε πόσο εύθραυστη ήταν η ψυχολογία του Ιακωβίδη στον τελευταίο αγώνα που έδωσε για την Άρση Βάρων.